Ε, τώρα στον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο, διότι έχουμε βεβαίω και αυτό το Σαββατοκύριακο δημοσκοπήσεις, νέε δημοσκοπήσεις που δίνουν προβάδισμα στον ε, ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε τα στοιχεία αναλυτικά. Πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο. Λοιπόν, ε, ενδιαφέρον παρουσιάζουν ναι. ασφαλώ και οι δύο δημοσκοπήσεις. Η, μία, η πρώτη δημοσκόπηση τη δημοσιεύει αύριο ο τύπο τη Κυριακή. Δίνει οριακό προβάδισμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε τώρα και στην σχετική κάρτα με 24,1% εναντί 23,7% της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ένα προβάδισμα στο 0,4%. Mm -hmm. ε, το Πασόκ είναι στο 4,5%, οι ανεξάρτητοι Έλληνες στο 4,7%, η Χρυσή Αυγή στο 6,1%, η Δημοκρατική Αριστερά στο 3,4%, και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 6,3. Η Χρυσή Αυγή είναι στο 6,1 πρόδρομο και είναι ίσως η πρώτη φορά μετά από καιρό που είναι τέταρτο κόμμα και όχι τρίτο. 6,3. Είναι, ε, είναι τέταρτο... Ναι, νομίζω είναι... ότι έχεις, έχεις δίκιο. Ναι, ναι. μετά από πολύ καιρό ε, βλέπουμε σε αυτή τουλάχιστον δημοσκόπηση να είναι ναι, ναι. να προηγείται το, χρυσή κομμουνιστικό αυγή, ναι. να προηγείται το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι η δημοσκόπηση της εταιρεία Ζαράς mm -hmm. για τον τύπο της Κυριακής. Ε, ακολουθεί μια δημοσκόπηση που είχε σήμερα ε, η εφημερίδα των συντακτών της εταιρεία ΠΑΛΣ. Εδώ έχουμε προβάδισμα για τον ΣΥΡΙΖΑ με 2,5 μονάδες στην πρόθεση ψήφου. Έχει 22,5% με τη Δημοκρατία να βρίσκεται στο 20%. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 5,5%. Η Ανεξάρτητη Έλληνε στο 4,5%. Εδώ η Χρυσή Αυγή βλέπουμε πολύ ψηλό ποσοστό, τρίτο κόμμα στο 11,5%. Η Δημοκρατική Αριστερά και εδώ μπαίνει στη Βουλή οριακά με 3% και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο βρίσκεται στο 5,5%. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, πρόδρομε.